ήξερε τότε η Μάρθα Καραγιάννη πόσο ωραία γυναίκα είναι? Όχι, δεν το ξέρε. Μετά μου άρεσα. Δηλαδή τώρα που γέρασα βλέπω, αλλά ωραία ήταν αυτή. Ναι, καλή ήταν. Πώς είναι δυνατόν να μην το, ξέρατε? Κοίταξε, δεν το ζούσατε από τους γύρω σας? Πρόσεξε, ήξερα από κοριτσάκι, από μικρή που ήμουνα, 8, 9, 10, 12, ότι ήμουν ένα νόστιμο παιδί. Το αισθανόμουν, το εισέπρατα αυτό. Από το περιβάλλον. Από το περιβάλλον, από αυτούς που με θέλανε. Ο γιος ταχυδρόμου που πέθανε στο ποδήλατο. Αυτός που... Ο Γαλατάς. Ναι, από όλα αυτά. Και μετά το συνάντησα όταν συνάντησα κανονικά τους ανθρώπους. Αλλά δεν ήταν το ατού μου. Το ατού μου ήταν να δουλέψω σαν θεατρίνα. Δηλαδή, πώς σας πω, είμαι θεατρίνα μέσα μου και έξω μου. Μ' αρέσει το θέατρο, ζω για το θέατρο. Έκανα τηλεόραση όχι με το, αυτό που λένε περισσότεροι ηθοποιοί, έκανα τηλεόραση για να παίρνω λεφτά. Έκανα κινηματογράφο για να παίρνω λεφτά, ναι, και ναι. Όχι. Εγώ έκανα ωραίες ταινίες και τις χαιρόμουν και μου αρέσαν πάρα πολύ. Ποια είναι η καλύτερη σου, πες μας? Α, εκεί δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχεις? Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί είναι 5-6 ταινίες που μου αρέσουν πάρα πολύ, που δεν τις ξεχωρίζω. Σε ποια τραγούδησες? Τραγούδησες το άπονε. Σε μία έχεις τραγούδηση, ε? Όχι, στο... Στο Γοργόνες, ε? Γοργόνες και Μάγκες. Στο Ράντερ από τα παντρευτά. Η ομορφιά δηλαδή ακολουθούσε τις τέχνες ουσιαστικά για σας? Ναι, βέβαια, γιατί με την ομορφιά σκέτη δεν γίνεται τίποτα. Ξέρω πιο κούκλες. Καλά, μην το λέτε αυτό. Είστε σίγουρα δεν... στην. Υποκειμενικό δηλαδή... είναι αυτό. Δεν είναι. Όχι, εντάξει. Όχι. Κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Κοίταξε, λέμε για κούκλες, οι οποίες δεν είναι. Είναι αυτό που βγάζεις να, ναι, το εισπράττεις κιόλας σαν ηθοποιός. Όχι μόνο εμφάνιση, αλλά γενικότερα, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Για μια γυναίκα που καταλαβαίνει τέλος πάντων στην πορεία από το περιβάλλον της πόσο όμορφη είναι τελικά, φοβάται να χάσει αυτή την ομορφιά? Σας έπιασε ποτέ συνέχεια αυτή η αγωνία? Όχι, γιατί πάντοτε πίστευα ότι όλα τα πράγματα τελειώνουν κάποια στιγμή. Έτσι, το ότι όμως διατηρείτε την ομορφιά σας σε αυτή την ηλικία δεν είναι εσωτερικό? Να σου πω, έβγαινα από την τράπεζα και ένα κύριος με κύριε, βρε Μάρθα, είσαι ακόμα όμορφη. Με τσαντίλα. Μου το είπε με τσαντίλα. Βέβαια, κοίταξε. Αυτό τι είναι, τι μυστικό κρύβεται πίσω από αυτό? Ναι, αυτό δεν ψυχής. Ξέρω. Ψυχής. Αυτό δεν ξέρω τι μυστικό μπορεί να κρύβεται. Όχι, έχω καλό κύτταρο. Πιστεύω. Πιστεύω ότι έχω καλό κύτταρο. Έχεις κάνει κάτι φοβερές δηλώσεις, Μάρθα, παλιότερα για το θέμα αυτό. Κάτι για ότι δεν θα ήθελα να σε ξανασυστηθεί σε κάποιον. Δηλαδή, με κάποιο, είπες με για κάποια, την ηλικία. Όχι για την ηλικία, για τις πλαστικές επεμβάσεις. Με κάποιο τρόπο έριξες μια αιχμή για όλες τις γυναίκες που αλλάζουν τελείως το πρόσωπό τους. Αυτό, ναι, αυτό είναι αυτό. Που προσπαθούν να διατηρηθούν όμορφες. Όχι, 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 όχι. Έχω την εντύπωση ότι κάπου την έχουν πατήσει. Ναι, ναι. Ξεγελαστήκανε, την πατήσανε και αυτό. Και ξανασυστήνονται. Άμα το κάνεις, τελείωσε. Ναι. Το κάνεις. Είναι κάποιες και από τη δική σου γενιά που έχουν ξανασυστηθεί ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Γυναίκες, ναι, που κατέφυγαν στην ιατρική για να μπορέσουν. Εντάξει, που είναι φυσικό αυτό. Δεν το λέτε λίγο εκτός ασφαλούς όμως εσείς? Εγώ έχω κάνει τα μάτια μου. Εντάξει. Έχω κάνει τα μάτια μου και έχω κάνει ένα. Αλλά. Εδώ έχουν κάνει τα μάτια πολύ μικρότερη και από εμάς. Όχι, αλλά το έκανε στα 50 μου. Λοιπόν, αυτό. Ο Βουκίδης δεν το πιστεύει. Γιατί μου λέει, έχεις ξανακάνει. Βρε, δεν έχω ξανακάνει. Δεν έχω ξανακάνει. Δεν μπορεί, μου λέει, δεν κρατάει αυτό 180 χρόνια. Σε μένα κράτησε 180. Μία φορά. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό. Αλλά. Έκανα ένα τσιμπηματάκι, ένα αυτό. Είχαν κατέβει τα βλέφαρά μου από εδώ. Είχα, ναι, γίνει. Ναι, ναι. Έκανα βλεφαροπλαστική ένα γύρισμα. Βλεφαροπλαστική. Ναι, ναι. Είχα κάνει ένα γύρισμα και έκανα ένα τηλεφώνημα σε μια φίλη που έμαθα κάτι άσχημο.
Και κατέβηκε το μάτι μου εδώ. Πάω να κάνω γύρισμα. Του λέω: μην το βάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Δεν έβαλε ούτε φίλτρο ούτε τίποτα. Μην τη βάλεις αυτή τη σκηνή, τέτα, αυτό το γκρο, γιατί δεν είναι, μα γνώριστη. Είχα κατέβει, είχα. Μάλιστα. Κατέρευσα μόλις το έμαθα. Και του λέω: του Βουκέτη, τον παίρνει τηλέφωνο. Ποια έχεις τη Δευτέρα? Μου λέει: δεν ξέρω. Ακόμα. Εμένα. Και πήγα. Και μου έκανε. Μάλιστα. Ήταν ψυχολογικό, αλλά... δηλαδή κάτι. Όχι, δεν ήταν ψυχολογικό. Ήθελα να τα κάνω. Τα βλεφαρά μου τα έλεγε ο Βουκέτη: σου κάνω τα μάτια, σου κάνω τα μάτια. Μια χαρά είναι τα ματάκια μου. Και έγινε αυτό για να πάω να τα κάνω. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι τίποτα. Μάρθα. Μια πιάτα είναι. Για τον Κώστα Βουτσά θα να σε ρωτήσω, γιατί τον είδα παντού τον βλέπουμε μαζί σε όλα τα πλάνα, δίπλα ο Κώστας Βουτσάς. Ακόμη και πριν μια εβδομάδα, θα πρέπει να πω, που σε είδα σε ένα κουτουκάκι, έτσι που συναντήκαμε όλοι μαζί με τον Κώστα Βουτσά, τη Δήμητρα την Παπαδοπούλου, την Ελισάβη την Κωνσταντινίδη, στο φοβερό αυτό κουτουκάκι της Ελένης Ροδά. Της Ελένης Ροδά, που πραγματικά το λέω, είναι συγκλονιστικό, χωρίς ταμπέλα. Καταπληκτικό. Ένα παλιό ταβερνάκι, η Ελένη Ροδά με ένα φοβερό κιθαρίστα να τραγουδάνε. Και μέσα λένε τον άμα της θάλασσας. Τον άμα της θάλασσας. Κοίταξε, με τον Κώστα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τα μετρήσαμε πόσο είναι. Μας είχε πει μια φοβερή ατάκα για εσάς όταν είχε έρθει. Είχε πει ο Κώστας Βουτσάς ότι του λέμε με τον Χριστό: μα καλά μπορώ, είναι δυνατόν να μην είσαστε ζευγάρι? Μα πώς είναι δυνατόν να δουλεύετε με αυτή τη γυναίκα, αφού ο Κώστας Βουτσάς δεν άφηνε τέτοια γυναίκα? Λέει: ήτανε το timing κακό. Ήτανε με άλλον η Μάρθα, άλλον εγώ. Κοίταξε, πρόσεξε να δεις. Δεν προλαβαίνω. Διότι ο Κώστας είχε συνήθως, καταρχήν τον ήξερα τόσο καλά που δεν θα μπορούσε να είμαι εγώ με ένα άλλο. Γίνατε φιλαράκι αμέσως. Ναι. Εκεί την πατάμε πολύ. Όχι, τον ήξερα πολύ καλά. Ήξερα τον τρόπο που σκέφτεται. Oh. Το έκανα και προξενιά. Αλλού. Ήμουνα, ναι, ήμουνα στα μαγειρέματα, στα τέτοια, στα αυτά. Ήμουνα πολύ φίλη του. Πολύ, πολύ, πολύ. Και τον αγαπούσα και του λέω και τα μυστικά μου όλα. Καλά, τώρα το ξέρω ότι είστε πολύ φίλοι. Αλλά όταν γνωριστήκατε τότε. Όχι, δεν του έλεγα τα μυστικά μου τότε. Τα μυστικά και τα όνειρα.